Θα κάνω μια πρωτοχρονιάτικη ευχή που αφορά ιδίως τα χρυσά νιάτα της πατρίδος μας. Φέτος να προκριθεί η Αθήνα για την Ολυμπιάδα του 96, παρόλο που από το 85 έχουμε τόσο καθυστερήσει. Αν όσοι γνωρίζουμε από αθλητισμό ενωμένοι ανασκουμποθούμε, ίσως κερδίσουμε το χαμένο χρόνο και προλάβουμε. Τότε η Ελλάδα μαζί με το γόητρο θα ζήσει και μια δεκαετία ευμάρειας, μιας και η εκπληκτική τηλεοπτική προβολή ερεθίσει μετά το 96 εκατομμύρια ξένων να γνωρίσουν τη χώρα μας. Αν αντίθετα τη χάσουμε, τότε θα χάσουμε και τα χρυσά αυγά και τα καλάθια, γεμάτα με δισεκατομμύρια δολάρια λόγω τουριστικής καθυζήσεως από την δημοσιοποίηση και διόγκωνση των ελλείψεών μας που θα οδηγήσουν μοιραία το τουριστικό κύμα σε γειτονικές αγορές. Ξέρετε, και λίγοι το έχουν συνειδητοποιήσει, η Ολυμπιάδα μοιάζει με πρωτοχρονιάτικο τζόγο. Πάρ' τα όλα, χάσ' τα όλα. Είναι κρίμα, αντί να τα πάρουμε όλα, αδρανώντας να τα χάσουμε όλα. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα ειρήνη και ελευθερία στους λαούς που δοκιμάζονται. Πιστεύω ότι θα είναι αποφασιστική η συμβολή της ιδιωτικής τηλεόρασης στην πληρέστερη και σωστότερη ενημέρωση της κοινή γνώμης, όπως έγινε και με τους μη κρατικούς ραδιοσταθμούς. Με την έννοια αυτή, χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της λειτουργίας του νέου τηλεοπτικού σταθμού, του Αντένα, και εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του. Η νέα δεκαετία, η δεκαετία του 1990, ανατέλει με μια παγκόσμια ειρηνική επανάσταση. Αλλάζει ο κόσμος μας, σε Ανατολή αλλά και στη Δύση. Συγκλίνουν οι ιδεολογίες και οι πολιτικές. Χτίζεται αυτή την ώρα ένας καλύτερος κόσμος, με λιγότερη βία, με ειρήνη, με περισσότερη ανθρωπιά. Και εμείς, εδώ στην Ελλάδα μας, ας χτίσουμε μια καλύτερη Ελλάδα, με χαμόγελο, με ανθρωπιά, μια Ελλάδα σύγχρονη, που πορεύεται μπροστά, με το βλέμμα στο μέλλον, στο δρόμο της εθνικής συμφιλίωσης, της ενότητας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας, της ελευθερίας. Μπορούμε να ζήσουμε σε αυτή τη χώρα ειρηνικά και όμορφα 10 εκατομμύρια πατριώτες. Ειδικότερα θα ήθελα να στείλω από το κανάλι αυτό, από τον Αντένα, ξεχωριστές ευχές σε δύο κατηγορίες. Στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στις οικογένειές τους, ευχές να ζήσουν σε μια πιο ανθρώπινη και δίκαιη κοινωνία, αλλά και ευχές στους πόντιους πρόσφυγες που έρχονται αυτές τις ώρες κατά χιλιάδες από τη Σοβιετική Ένωση. Να ζήσουν μαζί μας αδελφικά ειρηνικά σε μια ακόμα καλύτερη πατρίδα. Σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά, ευτυχισμένα, δημιουργικά, ειρηνικά. Τις καλύτερες ευχές μου στον Αντένα, στους τηλεθεατές του, στους συνεργάτες του. Εύχομαι ο τηλεοπτικός σταθμός του Αντένα να είναι το ίδιο πετυχημένος και ακόμα καλύτερα από τον ραδιοφωνικό σταθμό. Να είναι, όπως και ο ραδιοφωνικός σταθμός, ζωντανός, υπεύθυνος, δημιουργικός, χαρούμενος, με πολύ χαμόγελο. Άλλωστε, όταν στέλνεις ένα χαμόγελο, επιστρέφει πάντα σε σένα. Είναι μια πανάρχια συνήθεια, εντελώς ανθρώπινη, την πρωτοχρονιά να δίδουν οι άνθρωποι αναμεταξύ τους ευχές. Αυτή η συνήθεια με υποχρεώνει να την ακολουθήσω κι εγώ τώρα, όταν μάλιστα μου δίδεται η ευκαιρία να επικοινωνήσω σχεδόν με τη μισή Ελλάδα μέσω της τηλεόρασης της Αντένα. Υπάρχει και ένας πρόσθετος λόγος που χρειάζεται κανείς να επικοινωνήσει και να ευχηθεί με τον ερχομό του 1990. Ο πρόσθετος αυτός λόγος είναι ότι με το 1990 μπαίνουμε στην τελευταία δεκαετία του πιο σημαντικού
και κοσμογονικού αιώνα της ανθρωπότητας, του 20ου αιώνα. Σημαδεύεται μάλιστα η έναρξη της δεκαετίας αυτής, της τελευταίας, με τόσο σημαντικά γεγονότα, ιδιαίτερα στο χώρο. Για να δοκιμάσουμε ακόμη μια φορά την τύχη μας. Κατά τη δική μου αντίληψη, οι εκλογές που δεν αργούν να έρθουν, θα γίνουν τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, θα πρέπει να αποδώσουν κυβέρνηση αυτή τη φορά. Και κυβέρνηση εννοώ μια κυβέρνηση που να έχει στήριξη πάνω σε ένα πρόγραμμα και σε ένα κόμμα. Η παράταξη δική μας πιστεύει ότι μπορεί να δώσει μια τέτοια κυβέρνηση, έχει αποδείξει στο παρελθόν την υπευθυνότητά της και την αποτελεσματικότητά της. Τώρα υπάρχει και το ειδικότερο θέμα που σχετίζεται με την ελεύθερη ραδιοφωνία και την ελεύθερη τηλεόραση. Νομίζω ότι ο χρόνος που πέρασε είναι χρόνος που σε αυτό το τομέα είχαμε θετικές εξελίξεις στη χώρα μας. Είναι ίσως ο μόνος τομέας στον οποίο η Ελλάδα παρουσίασε μια πρόοδο. Απελευθερωθήκαμε όλοι από το κρατικό μονοπόλιο στη ραδιοφωνία. Οι προσπάθειες που έγιναν στην ελεύθερη ραδιοφωνία ήσαν πολύ θετικές. Συνέβαλαν αποτελεσματικά στην ελεύθερη πληροφόρηση. Κυρίως, δεν θα έλεγα τόσο σημαντικά στα θέματα του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας. Θεωρώ ότι η διαλεύκαση των σκανδάλων, η ενημέρωση, η άμεση για τις πολιτικές εξελίξεις δεν θα μπορούσε να προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό αν έλειπε η ελεύθερη ραδιοφωνία. Η ελεύθερη ραδιοφωνία ήταν και η αρχή και το πρώτο ξεκίνημα για να πάμε στο δεύτερο που ήταν η ελεύθερη τηλεόραση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σας θυμίζω, ότι από την πρώτη του έτους ξεκίνησε την TV 100. Και είναι ευχάριστο ότι μπαίνουμε στο 1990 με πολύ καλύτερες προοπτικές. Ήδη έχουμε ένα ελεύθερο κανάλι που λειτουργεί στην Αθήνα. Ένα δεύτερο κανάλι ετοιμάζεται, ένα τρίτο ενδεχομένως. Και αυτό σε λίγο θα το δούμε στον αέρα. Κύριε Κούβελα, πιστεύετε ότι ο Αντένα που πέτυχε στο ραδιόφωνο θα τα καταφέρει και στον χώρο της ιδιωτικής τηλεόρασης? Νομίζω πως όποιος πετυχαίνει κάπου έχει τις προϋποθέσεις να πετύχει και αλλού. Εκτός εάν η πρώτη επιτυχία είναι συμπτωματική, είναι ζήτημα τύχης ή συγκυριών. Νομίζω ότι η επιτυχία του Αντένα δεν ήταν συμπτωματική. Μπήκε ήδη στην ελεύθερη ραδιοφωνία σε κάποια ώρα που ήταν αρκετά κορεσμένη η αγορά. Όμως πέτυχε χάρη στην ποιότητά του και στην οργανωτική δουλειά που έκανε, την ορθολογική δουλειά. Νομίζω λοιπόν ότι για τους ίδιους λόγους υπάρχει η προοπτική και εγώ εύχομαι να πετύχει και στην τηλεόραση.